Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο κύκλος των συνεντεύξεων που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Κοζάνης στο πλαίσιο της γνωριμίας με τα μέλη του δικτύου Απόδημος, δηλαδή με κοζανίτες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, συνεχίζεται με φιλοξενούμενη την κυρία Μαρινέλα Ζούρκα που δραστηριοποιείται στη Σκωτία. Γεια σας. Γεια σας. Κυρία Ζούρκα, καταρχάς να σας καλημερίσω, γιατί τα λέμε πρωί από την Κοζάνη, από την ιδιαίτερη πατρίδα σας. Και θα ξεκινήσω αυτή τη συνέντευξη ρωτώντας σας πώς από το Δημοκρατήριο Πανεπιστήμιο της Θράκης βρεθήκατε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σκωτία, όπου μόλις τελειώσατε την διδακτορική σας διατριβή στη χημική μηχανική, και τώρα από ό,τι μου είπατε είστε σε αναζήτηση εργασίας. Θα θέλετε λιγάκι αρχικά να μου περιγράψετε αυτή την πορεία μέχρι σήμερα. Ναι. Σπούδασα μηχανικός περιβάλλοντος στην Ξάνθη. Νομίζω ήταν πολύ ωραία χρόνια. Μετά από εκεί ήθελα να συνεχίσω τις σπουδές μου στο εξωτερικό. Δεν είναι ότι διάλεξα τόσο τη χώρα στην οποία θα πήγαινα, πιο πολύ διάλεξα το πανεπιστήμιο και το θέμα της διδακτορικής διατριβής και κάπως έτσι κατέληξα στο Αμπερντίν της Σκωτίας. Κατάφερα να τελειώσω και τώρα πλέον είμαι στη φάση της έβρεσης εργασίας. Τώρα ποιος είναι ο αμέσως επόμενος στόχος, δηλαδή τι ψάχνετε να βρείτε? Θέλω να δραστηριοποιηθώ πάνω στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων. Επομένως, ψάχνω κάτι τέτοιο. Υποθέτω ότι σίγουρα μάλλον θα ξέρετε ότι η Κοζάνη βρίσκεται σε μια μεταβατική εποχή. Πρόσφατα έσβησε η καμινάδα του Άης Καρδιάς, φέρνοντας την περιοχή μας ένα βήμα πιο κοντά στη μετάλιγνη εποχή. Μιας και είναι και ο τομέας σας, θα ήθελα να μου πείτε πώς αξιολογείτε εσείς αυτή τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο αναπτυξιακό χωρίς άνθρακα. Εάν θεωρείτε ότι η περιοχή μπορεί να επηρεαστεί θετικά από μια τέτοια αλλαγή και φυσικά, μιας και είναι ο τομέας σας, αν σκέφτεστε και να επιστρέψετε. Ναι, νομίζω ότι θα είναι αρκετά, θα είναι μια ομαλή μετάβαση πιστεύω, γιατί έχουμε και την τεχνολογία και την τεχνογνωσία να το κάνουμε. Ίσως δυσκολευτούμε λίγο στην αρχή, αλλά νομίζω ότι από εκεί και πέρα θα καταφέρουμε και θα αναπτύξουμε περισσότερο τον τόπο μας, το οποίο θα έχει και πάρα πολλές θετικές ενέργειες. Θα υπάρχουν πολλά θετικά αποτελέσματα από μια τέτοια κίνηση. Θα υπάρχει ένα καθαρότερο περιβάλλον. Και επίσης νομίζω θα αναπτυχθεί και οικονομικά ο τόπος μας, γιατί θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας, το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ θετικό. Δεν σας κρύβω ότι θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ στο να καταφέρω να γυρίσω στον τόπο μου και να δουλέψω πάνω σε αυτό το οποίο έχω σπουδάσει, συμβάλλοντας κι εγώ εννοείται σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αποτελεί μάλλον κίνητρο αυτή η αλλαγή για να επιστρέψετε? Και εάν υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις εντός εισαγωγικών ή κάποια στάνταρτς τέλος πάντων στο μυαλό σας που θα σας έκανα να γυρίσετε? Νομίζω ότι σίγουρα έχω κάποια στάνταρ στο μυαλό μου, αλλά πιστεύω ότι με υπομονή και επιμονή ίσως κάτι γίνει τελικά. Επειδή υπάρχουν ακόμη πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό ακόμη και σήμερα, παρά τα χρόνια της κρίσης τα οποία έχουν παρέλθει σε έναν βαθμό, υπάρχει μεγάλο μέρος των αποφύτων των ελληνικών πανεπιστημίων που επιλέγουν να εργαστούν στο εξωτερικό. Και θα ήθελα να μου πείτε ποιο ήταν το κίνητρο. Μου είπατε ότι διαλέξατε το πανεπιστήμιο, αλλά γιατί δεν μείνατε εδώ να κάνετε τη διατριβή σας, γιατί αποφασίσατε να φύγετε? Εμένα το δικό μου κομμάτι, επειδή ήταν καθαρά ερευνητικό και στόχευα πολύ στο κομμάτι της έρευνας, η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα να βρω ένα πανεπιστήμιο το οποίο ξέρω ότι είχε το κατάλληλο εργαστήριο, την κατάλληλη υποδομή, να το πω έτσι πιο γενικά, για να μπορέσω να δουλέψω. Η αλήθεια τα δικά μας πανεπιστήμια είναι καλά, κάνουν πάρα πολύ καλή έρευνα και πολύ καλή δουλειά και δεν μπορώ να τη μειώσω σε καμία περίπτωση. Απλά νομίζω ότι στο εξωτερικό υπάρχει και λίγο κάποια θετικά, όπως είναι η ευκολότερη διασύνδεση, το να διασυνδεθείς καλύτερα, να δικτυωθείς καλύτερα. Γι' αυτό και νομίζω ότι επέλεξα το εξωτερικό.
Μιλώντας με ανθρώπους που, που ζουν στο εξωτερικό, κοζανίτες, που κάνουν μια ακαδημαϊκή καριέρα σε άλλες χώρες, αυτό που υπογράμμισαν ως παρατήρηση και ως θετικό για κάποιον που εργάζεται στο εξωτερικό στην Ακαδημία, είναι το ότι εκπονώντας ένα διδακτορικό για λόγου χάρη, οι άνθρωποι πληρώνονται, οι επιστήμονες δηλαδή πληρώνονται. Ενώ στην Ελλάδα υπάρχει διαφοροποίηση ότι και να πληρώνονται τα χρήματα είναι πολύ λίγα και ότι παράλληλα θα πρέπει να κάνουν μια δουλειά με τη δουλειά που ήδη κάνουν στο πανεπιστήμιο. Ήταν αυτό ένα κίνητρο για να πείτε ναι, θα πάω σε πανεπιστήμιο? Σίγουρα υπήρχε και αυτό το κίνητρο, αλλά νομίζω ότι δεν έκατσα να το σκεφτώ τόσο, γιατί και στην Ελλάδα θα μπορούσα να κάνω πράγματα. Νομίζω ότι ήταν καθαρά θέμα υποδομής και θέμα ότι βρήκα τη σωστή στιγμή το θέμα που με ενδιέφερε πάρα πολύ. Γιατί τα διδακτορικά δεν είναι πολλά και πρέπει να πετύχεις το κατάλληλο θέμα που να σου αρέσει κάθε φορά. Οπότε δεν αποκλείω το γεγονός ότι θα μπορούσα να είχα βρει και στην Ελλάδα, γιατί έψαχνα ταυτόχρονα και στην Ελλάδα. Η διαφορά στην ποιότητα ζωής εντοπίζεται σε σχέση με τη Σκωτία και η Ελλάδα? Σίγουρα υπάρχουν διαφορές, δηλαδή υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά. Στα θετικά συγκαταλέγω τη λιγότερη γραφειοκρατία που υπάρχει στη Σκωτία, το οποίο είναι ένα θέμα στην Ελλάδα που ακόμα πιστεύω πρέπει να το λύσουμε. Επίσης γίνονται πολύ πιο εύκολα οι καθημερινές δουλειές που μπορεί να έχεις μέσω διαδικτύου. Εντάξει, νομίζω αυτά είναι τα θετικά του. Και το ότι μπορείς να δημιουργήσεις καλύτερα ένα καλύτερο δίκτυο, να δικτυωθείς καλύτερα στο εξωτερικό. Βέβαια, εδώ πέρα υπάρχει η έλλειψη της κοινωνικής ζωής που θα υπήρχε στην Ελλάδα. Η έλλειψη της παρέας. Δεν το έχουν τόσο έντονα εδώ πέρα. Επίσης, ένα κοινό σημείο που περιγράφουν οι Έλληνες στο εξωτερικό, αυτό ότι υπάρχει και μια διαφορά και στην κουλτούρα, στον τρόπο συμπεριφοράς, στον τρόπο που διασκεδάζεται ενδεχομένως. Οπότε, ναι, άλλο ένα κοινό σημείο. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι ακριβώς αυτό. Ο τρόπος που διασκεδάζουμε, ο τρόπος που μιλάμε, γελάμε κτλ. Είναι ο βασικός λόγος που θα σας έκανα γυρίστε πίσω. Γιατί το λέω. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ καλά στη δουλειά τους, που έχουν πετύχει τους στόχους ιδανικά που θα είχαν στο μυαλό τους όταν ξεκινούσαν πριν αρκετά χρόνια. Και αυτό που τους, το κίνητρο μάλλον για να γυρίσουν πίσω, είναι πρωτίστως αυτό. Δηλαδή, η διασκέδαση, οι γονείς που είναι κοντά, ο ήλιος, ο καιρός και η επαφή. Η επαφή με τους δικούς τους ανθρώπους. Είναι το κίνητρό σας αυτό? Δεν θα έλεγα ότι είναι το βασικό κίνητρο. Είναι σίγουρα από τα βασικά κίνητρα, αλλά όχι το βασικό κίνητρο. Νομίζω ότι πιο πολύ είναι αυτό που λέτε, δηλαδή είναι η οικογένεια που είμαστε μακριά, είναι δύσκολα σίγουρα. Παρ' όλα αυτά έχει και τα θετικά του το να είσαι εδώ πέρα, γιατί αν στοχεύεις σε μια καλύτερη καριέρα, για παράδειγμα, σε έναν τομέα που μπορεί να μην είναι τόσο ανεπτυγμένο στην Ελλάδα, τότε σίγουρα το εξωτερικό θα σε βοηθήσει παραπάνω. Και από εκεί και πέρα έχει να κάνει και το άτομο, τι άτομο είσαι. Υπάρχουν κάποιοι που δεν τους λείπει τόσο πολύ η κοινωνική ζωή. Εσείς πώς θα φανταζόσασταν την Κοζάνη του μέλλοντος σε κάποια χρόνια από τώρα, δεδομένης και της αλλαγής την οποία περιγράψαμε προηγουμένως? Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και στοχεύουμε σε ένα καθαρότερο περιβάλλον, που για μένα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα μου θέματα που είχε ο νομός μας και είχε ο τόπος μας, και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να το βελτιώσουμε αυτό το πράγμα. Θα καταφέρουμε να αναπτυχθούμε, να γίνουμε παράδειγμα τόσο για την Ελλάδα, αλλά ίσως και για το εξωτερικό, ότι έχουμε όλη την τεχνολογία να τα καταφέρουμε και να φύγουμε από τον άνθρακα επιτέλους. Και αυτό νομίζω θα φέρει και πολύ οικονομικά και κοινωνικά θετικά αποτελέσματα, γιατί θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας. Κυρία Ζούσκα, βρίσκεστε τώρα στο εξωτερικό πόσα χρόνια? 5 σχεδόν. 5. Άρα νομίζω είναι αρκετά χρόνια για να μπορείτε να μου περιγράψετε τώρα μια εικόνα που έχετε στο μυαλό σας και σας συνδέει
με την Κοζάνη. Δηλαδή, όταν σας λένε Κοζάνη, τι σας έρχεται στο όνομα? Νομίζω ότι το πιο χαρακτηριστικό για μένα, για κάποιο λόγο, είναι οι αποκριές. Γιατί στην Κοζάνη έμεινα μέχρι το, τελειώνοντας και το Λύκειο, και από εκεί και πέρα ξεκίνησαν οι υποχρεώσεις για τις σπουδές. Επομένως, τα πιο ανέμελα, η πιο ανέμελη περίοδος ήταν η περίοδος των αποκριών, όπου μαζευόμασταν με τις παρέες μας, βγαίναμε έξω, περνούσαμε καλά. Απόκριες. Ωραία, ωραία. Και κλείνοντας, θα ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι μία συμβουλή, αν εντός εισαγωγικών, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε αυτούς που τώρα ξεκινούν την πορεία τους, την καριέρα τους, τις σπουδές τους, από εσάς που έχετε αποκτήσει και μία εμπειρία σε μία χώρα του εξωτερικού. Νομίζω ότι θέλει πολύ επιμονή και πάρα πολύ υπομονή. Δεν είναι μία διαδικασία ότι θα κάνεις 2-3 αιτήσεις και θα βρεις τη δουλειά των ονείρων σου. Πρέπει να πεις και όχι. Πρέπει να πεις και όχι σε μερικές περιπτώσεις και να κάνεις υπομονή, γιατί κάποια στιγμή θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Okay. Ωραία. Υπομονή και όχι. Εγώ αυτό κρατάω. Ωραία. Είναι σημαντικά και αυτά, γιατί καμιά φορά αναλωνόμαστε στο γεγονός ότι σκεφτόμαστε δεν θα βρω δουλειά, κάτι πρέπει να κάνω, κάπως πρέπει να αναπτυχθώ, και μπορεί να πούμε ναι σε μια δουλειά η οποία δεν μας γεμίζει, και νομίζω ότι άμα δεν μας γεμίζει η εργασία μας, δεν μπορούμε να εξελιχθούμε από εκεί και έπειτα. Και να μην την κάνουμε και τόσο καλά. Ακριβώς. Κυρία Ζούρκα, κλείνοντας, θα ήθελα ένα μήνυμα για την οικογένεια, τους γονείς, τους φίλους που ίσως θα περιμένουν ένα κακάτι από εσάς. Νομίζω ότι το ξέρω ότι μου λείπουν ήδη και η οικογένεια και οι φίλοι μου. Δυστυχώς είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος που δεν είναι ούτε καν εύκολη μετακίνηση αυτή τη στιγμή για να μπορούμε να τους δούμε. Ούτε αυτοί να έρθουν εδώ, ούτε και εγώ φυσικά να έρθω πίσω. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να είμαστε όλοι ασφαλείς, να παραμείνουμε ασφαλείς και όλα θα περάσουν. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη κουβέντα και θα χαρούμε να σας δούμε και στα Πάντρια εδάφη σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Το ελπίζω.